7η Κυριακή από το Πάσχα σήμερα και η Εκκλησία μας εορτάζει τους 318 Θεοφόρους Πατέρες που συγκροτήσαντας την πρώτη ενικαία Οικουμενική Σύνοδο. Ο λόγος για τον οποίο η Εκκλησία μας τοποθέτησε την εορτή των Αγίων Πατέρων μετά από την Ανάληψη εξηγείται μέσα στο συναξάρι της σημερινής εορτής, στο οποίο λέγεται ότι επειδή ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, αφού ενσαρκώθηκε, αφού φόρεσε την ανθρώπινη σάρκα και αφού εξεπλήρωσε όλο το σωτηριώδε σχέδιό Του, όλη την Θεία Οικονομία, ανελήφθη στους ουρανούς ως Θεός και ως άνθρωπος συγχρόνως, θέλοντας οι Άγιοι να δείξουν ότι ήταν αληθώς ο Υιός του Θεού, ο οποίος έγινε άνθρωπος και ήταν συγχρόνως τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος και κάθισε στα δεξιά της μεγαλοσύνης του Θεού και Πατρός, θέλησε λοιπόν να δείξουν ότι και αυτή η σύνοδος των Αγίων Πατέρων που συνήλθε στην Νίκαια της Βυθινίας το 325, η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, θέλησε να δείξει η Εκκλησία ότι ακριβώς και οι Άγιοι Πατέρες με τις αποφάσεις τις θεολογικές που πήραν σε αυτή τη σύνοδο, αυτό θέλησαν να κατοχυρώσουν, ότι ο ενσαρκωθής Υιός του Θεού ήταν τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος εναντίον της αιρέσεως του Αρίου, ο οποίος εδίδασκε ότι ο Χριστός δεν ήταν Θεός, δεν ήταν διπλούς στην φύση, αλλά ήταν μόνος άνθρωπος. Στη συνέχεια λοιπόν της αναλήψεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπου ο Χριστός, ένας άνθρωπος, ανεβαίνει ως Θεός επάνω στους ουρανούς και επανέρχεται στους κόλπους της θεότητος, έρχεται η Εκκλησία μας να δείξει ότι και οι Άγιοι Πατέρες κατοχύρωσαν τη διδασκαλία περί της θεότητος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Γνωρίζουμε όλοι και από την σχολική μας παιδεία, αλλά και από τα κηρύγματα τα οποία σε προηγούμενα εδώ έτη τελέσαμε, ποια ήταν η διδασκαλία του Αρίου και ποιες λεπτομέρειες συνέβησαν ώστε να αναγκαστεί ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο πρώτος χριστιανός βασιλεύς, να συγκαλέσει την πρώτη ενικαία Οικουμενική Σύνοδο. Η μεγάλη στενοχώρια του Αγίου Κωνσταντίνου συνίστατο στο ότι ενώ εκείνος τα έτη εκείνα είχε ιδρύσει μία χριστιανική αυτοκρατορία, το πρώτο χριστιανικό κράτος, και ενώ η Εκκλησία για πρώτη φορά γνώριζε την ειρήνη και ενώ όλοι οι Άγιοι έφυγαν από τις φυλακές και από τις εξορίες και επανήλθαν στις επαρχίες τους και στους ναούς τους και η Εκκλησία πλέον περνούσε μία περίοδο ειρηνική, μία περίοδο δόξης, και ας το πω εδώ, είχαμε για πρώτη φορά μία χριστιανική παγκοσμιοποίηση, μία χριστιανική οικουμένη. Ο Μέγας Κωνσταντίνος είναι εκείνος ο οποίος εθεμελίωσε αυτήν την πρώτη χριστιανική οικουμένη, μια οικουμένη και μια παγκοσμιοποίηση στο όνομα του Χριστού, αντίθετα προς το ότι αντίθετα τελείως κάνουν οι άρχοντες να οικοδομήσουν μια οικουμένη όχι χριστιανική αλλά αντίχριστη, στο όνομα όχι του Χριστού αλλά του Αντιχρίστου. Και από εδώ φαίνεται και η συμβολή η μεγάλη του Αγίου Κωνσταντίνου, ότι από τις εποχές του 2000 ετών ιστορία σχεδόν σε όλο το γνωστό κόσμο ιδρύονται χριστιανικές πολιτείες, ιδρύονται χριστιανικά κράτη, και στην καθημάς Ανατολή αλλά και στη Δύση έχουμε χριστιανικές αυτοκρατορίες, χριστιανικά κράτη, χριστιανικές αρχές, χριστιανικές εξουσίες, αρχής γενομένης από του μεγάλου Κωνσταντίνου. Είναι να λυπάται κανένα σήμερα πως η ανθρωπότης έφερε στο σημείο αυτό να αποσύσει και να απορρίψει αυτήν την μεγάλη ευλογία που δια του μεγάλου Κωνσταντίνου του Ισαποστόλου, του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορος, έδωσε ο Θεός τον κόσμο, να υπάρχουν χριστιανικές εξουσίες, χριστιανικά κράτη. Και τώρα πλέον δυστυχώς ο διάβολος κατόρθωσε να παρασύρει τον κόσμο και αντί χριστιανών αρχόντων να έχουμε άρχοντας αντιχρίστους. Δεν θα ασχοληθώ σήμερα όμως με το θέμα αυτό. Θέλω να σας πω ότι η πρώτη ενικαία Οικουμενική Σύνοδος την οποία γιορτάζουμε σήμερα είναι το πρότυπο όλων των υπολείπων Οικουμενικών Συνόδων, των άλλων 6 Οικουμενικών Συνόδων, 7 Οικουμενικές Συνόδους η Εκκλησία μας θεωρεί επισήμως, μόνο ότι υπάρχουν και άλλες σύνοδοι οικουμενικές, η 8η και η 9η,
οι οποίες όμως δεν έχουν αναγνωριστεί επισήμως από την Εκκλησία μας. Η πρώτη λοιπόν ενικαία Οικουμενική Σύνοδος είναι η πρώτη, το πρότυπο όλων των μετατάφτα Οικουμενικών Συνόδων. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στον πρόλογο της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, των κανόνων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου που δημοσιεύει στο πηδάλιό του, μας λέει τα εξής σημαντικά για το ποια γνωρίσματα πρέπει να έχει μία σύνοδος για να χαρακτηριστεί ως οικουμενική. Και από αυτά που λέει ο Άγιος Νικόδημος θα συναγάγουμε στη συνέχεια και ορισμένα διδάγματα και μήνυμα για τον καιρό μας, για την εκκλησιαστική μας επικαιρότητα. Μας λέει λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος ότι πρώτο ιδίωμα όλων των Οικουμενικών Συνόδων είναι το να συγκεντρώνονται με προσταγή όχι του Πάπα ή του Τάδε Πατριάρχου, αλλά να συγκεντρώνονται οι επίσκοποι δια προσταγών βασιλικών. Όλες αυτές οι Οικουμενικές Σύνοδοι που έγιναν, έγιναν διότι ο βασιλεύς τις συνεκάλεσε, ο αυτοκράτορ τις συνεκάλεσε. Πρώτο λοιπόν γνώρισμά τους είναι ότι δέστε εδώ, ο μονάρχης, ο κυρίαρχος, η πολιτική εξουσία συγκαλεί συνόδους εκκλησιαστικές. Πόσο στενή σχέση υπήρχε μεταξύ εκκλησίας και πολιτείας. Δεύτερο γνώρισμα των Οικουμενικών Συνόδων είναι το να γίνεται συζήτηση για θέματα πίστεως. Να υπάρχει κάποιο θέμα πίστεως, κάποια παρερμηνία, κάποια αίρεσης και ακολούθως να εξέρχεται, να εκτίθεται μία απόφαση και ένας δογματικός όρος σε κάθε μία από τις Οικουμενικές Συνόδους. Δεν υπάρχει Οικουμενική Σύνοδος η οποία να μην συνεζήτησε θέματα πίστεως και η οποία στο τέλος των αποφάσεών της να μην έβγαλε μία απόφαση δογματική για κάποιο θέμα της πίστεως. Αν πάρουμε και τις 7 Οικουμενικές Συνόδους θα δούμε ότι όλες ασχολήθηκαν με ένα θέμα πίστεως. Το τρίτο γνώρισμα των Οικουμενικών Συνόδων είναι ώστε όλα όσα εκτίθενται τα δόγματα και οι διδασκαλίες αυτές της Συνόδους, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, πρέπει και οι κανόνες πρέπει να είναι ορθόδοξα, ευσεβή και σύμφωνα προς τις Θείες Γραφές ή προς τις προηγούμενες Οικουμενικές Συνόδους. Δεν είναι δυνατόν να συνέλθει μία σύνοδος και να αποφασίσει αντίθετα προς την Αγία Γραφή, αντίθετα προς τις προηγούμενες Οικουμενικές Συνόδους. Δεν θα είναι αυτή η Οικουμενική Σύνοδος. Γι' αυτό λέει εδώ ο Άγιος Νικόδημος Αιωγερίτης, γι' αυτό υπάρχει ένα πολυθρύλιτο αξίωμα θεολογικό το οποίο διετύπωσε ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, το οποίο λέει ότι τα γενομένα συνόδους η ευσεβής πίστης κυρί. Τις συνόδους της Οικουμενικές της επικυρώνει η ευσεβής πίστη, η ορθόδοξη πίστη. Και πάλιν η των δογμάτων ορθότης κρίνει τα συνόδους. Και αντίθετα, αν τα δόγματα είναι ορθά, αυτό κρίνει αν κάποια σύνοδος μπορεί να χαρακτηριστεί ως Οικουμενική. Τέταρτο και τελευταίο γνώρισμα των Οικουμενικών Συνόδων, λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, είναι να συμφωνήσουν και να αποδεχθούν αυτά τα οποία αποφασίζονται σε κάποια Οικουμενική Σύνοδο και αυτά τα οποία κανονίζονται πρακτικά ζητήματα. Επομένως, τα δογματιστέντα, διοριστέντα και κανονιστέντα πρέπει να τα αποδεχθούν, ακούστε το, έχει πολύ μεγάλη σημασία, άπαντες οι Ορθόδοξοι Πατριάρχοι και Αρχιερείς της Καθολικής Εκκλησίας. Πρέπει όλοι οι Πατριάρχοι, όλοι οι Αρχιερείς να δεχθούν αυτές τις αποφάσεις κάποια συνόδου για να χαρακτηριστεί ως Οικουμενική. Είτε δια της αυτοπροσώπου παρουσίας τους, είτε με τοποτηρητάς, ή και αν αυτοί είναι απόντες οι τοποτηρητές, με γράμματα με τα οποία εκφράζουν τη συμφωνία τους. Αυτή λοιπόν η συμφωνία των αρχιερέων, των πατριαρχών όλης της Οικουμένης είναι κατά κάποιο τρόπο ένας συστατικός όρος των Οικουμενικών Συνόδων. Χωρίς αυτή τη συμφωνία δεν συνίσταται η Οικουμενική Σύνοδος, αλλά είναι και ένα διακριτικό γνώρισμα το οποίο διακρίνει τις Οικουμενικές Συνόδους από τις τοπικές συνόδους. Στις τοπικές συνόδους δεν είναι ανάγκη να συμφωνούν όλοι και να χαρακτηριστεί μια σύνοδος ως Οικουμενική, συμφωνούν οι επίσκοποι του τόπου. Μολονόκι και πολλών από αυτές τις τοπικές συνόδους τις αποφάσεις στη συνέχεια για να είναι ισχύουσες τις ανεγνώρισαν οι μεταγενέστερες Οικουμενικές Συνόδους. Και έχει ο Άγιος Νικόδημος εδώ πάρα πολλά παραδείγματα για όλα αυτά. Έκανα αυτήν την αναφορά για τον εξής λόγο. Εδώ στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας έχει αιώνες και αιώνες και χιλιετίες
αν εξαιρέσουμε τις δύο συνόδους τις οποίες χαρακτηρίζουμε ως οικουμενικές, την 8η επί Μεγάλου Φωτίου τον 9ο αιώνα και την εποχή του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά της Συγχαστικής Συνόδους, αν υπολογίσουμε από την 7η την τελευταία αναγνωρισμένη Οικουμενική Σύνοδο, η οποία έγινε τον 8ο αιώνα, η Εκκλησία μας έχει να συγκαλέσει Οικουμενική Σύνοδο 12 αιώνες. Τι συμβαίνει? Δεν υπάρχουν θέματα στην Εκκλησία μας, δεν υπάρχουν θέματα πίστεως, δεν υπάρχουν θέματα τάξεως, εφταξίας μέσα στην Εκκλησία μας, τα οποία πρέπει να κανονίσει, πρέπει να ρυθμίσει, πρέπει για αυτά να αποφασίσει μια καινούργια Οικουμενική Σύνοδος. Γιατί δεν συγκαλείται μια Οικουμενική Σύνοδος, όπως συνεκάλεσε τότε πρώτος ο Μέγας Κωνσταντίνος? Δεν σημαίνει βέβαια ότι νωρίτερα δεν συνεκροτούνται οικουμενικές σύνοδοι, συνεκροτούνται πολλές τοπικές σύνοδοι, όχι οικουμενικές, από την εποχή ακόμη των Αγίων Αποστόλων, η πρώτη Αποστολική Σύνοδος, ενώ ζούσαν ακόμη οι Άγιοι Απόστολοι. Πού οφείλεται λοιπόν όλη αυτή η απραξία και η απουσία συγκλήσεως Οικουμενικής Συνόδου? Πρέπει να συνέλθει σήμερα η Οικουμενική Σύνοδος, και ποια είναι τα θέματα με τα οποία πρέπει να ασχοληθεί μια σύνοδος η οποία πρέπει να συγκληθεί οπωσδήποτε? Όντως, καθυστερήσαμε πάρα πολύ για να συγκαλέσουμε μια σύνοδο. Έχουμε πάρα πολλές εκκρεμότητες και σε θέματα πίστεως και σε θέματα εφταξίας. Για τον λόγο αυτό λοιπόν, από τον περασμένο αιώνα τον 20ο, εδώ και 30, 40, 50 χρόνια, καλλιεργείται στους κύκλους των Ορθοδόξων με πρωτοβουλία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, καλλιεργείται η γνώμη ότι είναι μεγάλο κενό, μεγάλη έλλειψη, μεγάλο λάθος να μην συγκαλέσουμε μια γενική Οικουμενική Σύνοδο η οποία να αντιμετωπίσει τα προβλήματα τα οποία τόσους αιώνες έχει να αντιμετωπίσει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ο παπισμός, ο οποίος διεκδικεί για τον εαυτό του τον χαρακτήρα της Εκκλησίας, έχει συγκαλέσει μέχρι τώρα του κόσμου τις Οικουμενικές Συνόδους. 23, 24, 25. Εμείς σταματήσαμε στο 7 και αυτοί έχουν ξεπεράσει τις 20 κατά αυτούς Οικουμενικές Συνόδους. Ενώ όμως το αίτημα της συγκλήσεως μιας Οικουμενικής Συνόδου της Εκκλησίας, της 8ης, της 9ης ή της 10ης, αν υπολογίσουμε τις δύο άλλες, είναι όντως σωστό, εντούτοις όλη αυτή η κίνηση της συγκλήσεως μιας Οικουμενικής Συνόδου με πρότυπο την ενικαία Οικουμενική Σύνοδο είναι δυστυχώς σε λάθος δρόμο. Ακούσαμε προηγουμένως τι έλεγε ο Άγιος Νικόδημος, ότι μία σύνοδος για να είναι οικουμενική πρέπει να ασχοληθεί με θέματα πίστεως. Δεν έχουμε σήμερα θέματα πίστεως. Υπάρχει το μεγάλο θέμα της πανερέσεως του οικουμενισμού, και γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό ακόμη καθυστερεί να συνέλθει η Οικουμενική Σύνοδος, η οποία πανέρεση του οικουμενισμού πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και η πανέρεση αυτή του οικουμενισμού είναι η αιτία για την οποία μέσα στη ζωή των χριστιανών έχουν προκληθεί σχίσματα. Τώρα και στο Πάσχα έχουμε σχίσματα, έχουμε διαφοροποιήσεις, διότι παραδείγματος χάρη η Ορθόδοξη Εκκλησία της Φιλανδίας έχει αποφασίσει να γιορτάζει το Πάσχα από κοινού με τους παπικούς. Και έχει ταχθεί ακόμη και το Οικουμενικό Πατριαρχείο και πολλές εκκλησίες ότι πρέπει να βρούμε μια κοινή ημερομηνία τελέσεως του Πάσχα. Και στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο το Πάσχα δεν εορτάζεται από κοινού. Εορταζόταν διαφορετικά. Και δέστε πόση ευαισθησία είχαν τότε οι Άγιοι Πατέρες. Δεν είναι δυνατόν οι χριστιανοί να γιορτάζει ο καθένας το Πάσχα όπως θέλει, όποια ημερομηνία θέλει, όπως γιορτάζουμε σήμερα όλες τις ακίνητες εορτές του έτους διαφορετικά ο καθένας. Πρέπει να υπάρχει μέσα στην Εκκλησία εφταξία και τάξης. Γι' αυτό και μία από τις σοβαρές αποφάσεις της πρώτης ενικία Οικουμενικής Συνόδου ήταν ο σταθερός καθορισμός της ημερομηνίας του Πάσχα, ώστε να μην γιορτάζουμε το Πάσχα μαζί με τους Εβραίους. Και επί αιώνες και επί αιώνες και επί αιώνες γιορτάζαμε το Πάσχα όλοι μαζί. Και έχει αρχίσει τώρα αυτή η διαφοροποίηση. Δεν είναι λοιπόν θέματα πολύ σοβαρά τα οποία θα πρέπει μια νέα Οικουμενική Σύνοδος και το θέμα της αιρέσεως του οικουμενισμού να το αντιμετωπίσει, και το θέμα του εορτασμού του Πάσχα, το θέμα του παλαιού και του νέου ημερολογίου? Γιατί αφήνουν οι εκκλησιαστικοί ηγέτες μας, γιατί αφήνουν τον κόσμο διηρημένο να έχουν αμφιβολίες? Άραγε είναι σωστή αυτή η στάση των ηγετών μας απέναντι του οικουμενισμού? Είναι όλες οι άλλες οι εκκλησίες εκκλησίες, ή μήπως οι άλλες εκκλησίες είναι αιρέσεις? Γιατί δεν αμέσως
Αυτή η σύνοδος την οποία τώρα προετοιμάζουν οι Ορθόδοξες Εκκλησίες, προετοιμάζεται εδώ και 40-50 χρόνια, καταλόγους θεμάτων. Αν σας πω τι καταλόγους θεμάτων είχαν καταρτήσει για να ασχοληθεί η Οικουμενική Σύνοδος, αλλά οι Οικουμενικές Σύνοδοι ασχολούνται με κάποιο θέμα καυτό. Όχι να κάνουν δογματική διδασκαλία για 40-50% θέματα και να αναπτύξουν μια δογματική διδασκαλία για ποικίλα θέματα τα οποία είναι γνωστά, αλλά αν υπάρχει κάποιο σοβαρό θέμα μέσα στην Εκκλησία το οποίο διαιρεί και διχάζει και καταργεί την ευταξία της Εκκλησίας, με τα θέματα αυτά πρέπει να ασχοληθεί μια Οικουμενική Σύνοδος. Και κατά την γνώμη μου, πρέπει και τώρα να συνέλθει μια Οικουμενική Σύνοδος. Από τη μία πλευρά για να πάρει θέση απέναντι της πανερέσεως του οικουμενισμού και από την άλλη πλευρά να βάλει τάξη στα της ακολουθίας, στα του εορτολογίου, στα του παλαιού και νέου ημερολογίου, στα του εορτασμού του Πάσχα και σε πολλά άλλα ζητήματα, γιατί έπαιρναν αποφάσεις η Οικουμενική Σύνοδο και τώρα η Εκκλησία πραγεί. Και φαίνομαι στη σημεία ο κάθε επίσκοπος, μερικές φορές και ο κάθε ιερεύς, να κάνει ό,τι θέλει. Εδώ να σας υπενθυμίσω, για να δείτε πόση ευαισθησία είχαν οι Άγιοι Πατέρες και της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, ότι ο τελευταίος κανόνας της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου που γιορτάζουμε σήμερα, ξέρετε τι θέμα ρυθμίζει? Φαίνεται λεπτομέρεια, αλλά μέχρι λεπτομεριών πρέπει να φτάνει η ενότητα, διότι πρέπει να έχουμε ενότητα και στην πίστη και στη λατρεία και στη διοίκηση, και να έχουμε την ίδια πίστη και να έχουμε την ίδια λατρεία και να έχουμε την ίδια διοίκηση. Ο τελευταίος λοιπόν, ο 20ος κανόν της πρώτης ενικαία Οικουμενικής Συνόδου, ξέρετε τι λέει? Επειδή την αίσθησιν εν τη Κυριακή γόνοι κλείνοντες και εν τες τις πεντηκοστής ημέρες υπέρ του πάντα εν πάση παρικία φυλάτεσθε, εστώτας έδοξε τη Αγία Συνόδο τα σευχάς αποδιδώνε το Θεό. Επειδή υπάρχουν, λέει, μερικοί οι οποίοι την Κυριακή γονατίζουν, επειδή εσύν την έσαν Κυριακή γόνοι κλείνοντες και έντες τις πεντηκοστής ημέρες, αλλά και τις ημέρες της πεντηκοστής αυτές που διερχόμαστε σήμερα γονατίζουν επίσης, υπέρ του πάντα εν πάση παρικία φυλάτεστε, για να είναι σε όλες τις επαρχίες παντού τα ίδια. Είναι παντού τα ίδια σήμερα. Ακόμα και στο θέμα της γλώσσης της Θείας Λατρείας έχουμε διαφοροποιήσεις. Έχουν αρχίσει πολλοί επίσκοποι να τελούν την Θεία Λειτουργία όχι στην παραδεδομένη γλώσσα μας, αλλά στη δημοτική γλώσσα. Δέστε τώρα ένα λεπτομερές θέμα. Η πρώτη ενικαία αυτή, η Μεγάλη Σύνοδος των Αγίων Πατέρων, λέει όχι, δεν πρέπει να γονατίζουμε τις Κυριακές και δεν πρέπει καθόλου αυτή την περίοδο, εις τρόπον ώστε παντού σε όλες τις επαρχίες τα πάντα εν πάση παρικία φυλάτεστε. Γι' αυτό λοιπόν έδοξε εστώτας τα σευχάς αποδιδώνε το Θεό. Να προσευχόμαστε όρθιοι τις Κυριακές και την περίοδο αυτήν. Αυτό είναι γνωστό. Το έφερα όμως σαν παράδειγμα ότι ενώ σήμερα υπάρχουν του κόσμου διαφοροποιήσεις, αν μάλιστα κανείς πάρει τις επιμέρους Ορθόδοξες Εκκλησίες, την Ρουμανική, την Σερβική, την Ρωσική, την Ελληνική, θα δει ότι ανάμεσά τους τόσους αιώνες υπάρχουν αρκετές διαφορές, υπάρχουν πολλές ομοιότητες, σχεδόν οι ίδιες, αλλά υπάρχουν και πολλές διαφορές. Θα έπρεπε λοιπόν να συγκληθεί μια Οικουμενική Σύνοδος και να ρυθμίσει και τα θέματα της πίστεως και τα θέματα της λατρείας. Ο λόγος όμως για τον οποίο δεν συγκαλείται αυτή η Οικουμενική Σύνοδος, κατά τη γνώμη μου, είναι προφανής. Διότι δεν μπορεί μια Οικουμενική Σύνοδος να ξεπεράσει το θέμα του οικουμενισμού. Το θέμα αυτό είναι μείζον θέμα πίστεως στη ζωή της Εκκλησίας επί ένα αιώνα, και τώρα η πανέρεση του οικουμενισμού μας ταλαιπωρεί όλους, και επειδή οι εκκλησιαστικοί μας ηγέτη είναι όλοι οικουμενιστές, είναι σε αυτήν την αιρετική κατεύθυνση του οικουμενισμού, θα βρεθούν σε πολύ δύσκολη θέση αν συγκληθεί μια Οικουμενική Σύνοδος, γιατί θα πρέπει να κάνουν για αυτήν την πανέρεση του οικουμενισμού. Και θα πω και ένα δεύτερο λόγο, διότι πολλούς του συμφέρει η αταξία και η αναρχία μέσα στην Εκκλησία και η ηθική ασυδοσία. Ένας άλλος κανόν της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου λέει ότι δεν πρέπει οι κληρικοί, οι άγαμοι, να έχουν συνεισάκτους παρθένες. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος δεν πρέπει παρά μόνο συγγενικά πρόσωπα μέσα στο σπίτι τους. Τόσο ευαίσθητη είναι η Εκκλησία. Δεν πρέπει να σκανδαλίζεται κανένας κάνοντας σκέψεις, α, εκείνος ο άγαμος κληρικός έχει μέσα στο σπίτι του μία γυναίκα συνίστακτη η οποία τον εξυπηρετεί και η οποία τον διακονεί. Τώρα θα λυπηθώ να πω
όχι για την παπική εκκλησία όπου εκεί η παιδεραστία οργιάζει. Τι κάνει ο παπισμός για να αντιμετωπίσει αυτήν την εσχρότητα και αυτήν την ανηθικότητα, και τι κάνει και η δική μας η σύνοδος, η δική μας η εκκλησιαστική ηγεσία για παρόμοια φαινόμενα διαφθοράς που υπάρχουν και μέσα στη δική μας την εκκλησία. Επειδή λοιπόν πρέπει μια οικουμενική σύνοδος να είναι αυστηρή, γι' αυτό διστάζουν και ετοιμάζουν και ετοιμάζουν και ετοιμάζονται, και ο Θεός να ευδοκίσει να συνέλθει κάποτε η οικουμενική σύνοδος εις τρόπον ώστε και τα θέματα της πίστης να αντιμετωπίσει, αλλά και να βάλει τάξη και στην λατρεία και στη ζωή όλων μας, και των κληρικών και των πιστών. Θα κλείσω, αγαπητοί μου, αυτές τις σκέψεις τις λίγες που έκανα με το εξής άλλο πολύ σημαντικό και επίκαιρο. Είναι η πρώτη φορά που γιορτάζουμε σήμερα την εορτή των Αγίων Πατέρων, Κυριακή των Αγίων Πατέρων, μετά τα όσα εχθρικά, συκοφαντικά και βλάσφημα διατυπώθηκαν σε κάποια Μητρόπολη εναντίον των Αγίων Πατέρων. Φανταστείτε σήμερα εδώ υμνούμε τους Αγίους Πατέρες: «Υπερδεδοξασμένος ή Χριστέ ο Θεός ημών, ο φωστήρας επί γης τους Πατέρας ημών θεμελιώσας». Λέμε στο Απολυτίκιο: «Σε ευχαριστούμε Χριστέ μου, γιατί στη ζωή μας έστειλες τους φωστήρας τους Πατέρας, και δι' αυτών των Αγίων Πατέρων προς την αληθινήν πίστην πάντα σημάς οδηγήσας, και δι' αυτών των Αγίων Πατέρων μας οδήγησες προς την αληθινή πίστη». Βλέπετε τώρα, σκεφτείτε γιατί στρέφονται και εναντίον των Αγίων Πατέρων. Γιατί δεν θέλουν πολύ την αληθινή πίστη. Γιατί οι πατέρες οδηγούν προς την αληθινή πίστη. Στο κοντάκιο της σημερινής εορτής λέει: «Των Αποστόλων το κήρυγμα και των Πατέρων τα δόγματα, μίαν την πίστη να εκράτηνε». Οι Απόστολοι είναι, οι Πατέρες είναι συνέχεια των Αγίων Αποστόλων, διάδοχοι των Αγίων Αποστόλων. Και όπως οι Απόστολοι ήταν θεόπνευστοι, έτσι και οι Άγιοι Πατέρες είναι θεόπνευστοι. Αλλά σήμερα, σε αυτούς τους κληρικούς, οι οποίοι στρέφονται εναντίον των Αγίων Πατέρων, δεν τους συμφέρουν αυτές οι αποφάσεις, αυτές οι διασκαλίες των θεοφόρων Αγίων Πατέρων, και θέλουν να τους κάνουν στην άκρη. Για πολλούς από εσάς που δεν έχουν ακούσει και δεν έχουν προβληματιστεί, 2, 3, 5, γιατί στους περισσότερους το έχω πει και στο Αρχονταρίκι, δυστυχώς. Στην Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος, πέρυσι το φθινόπωρο, έγινε ένα συνέδριο όπου εκεί οι περισσότεροι από τους εισηγητάς είπαν: «Δεν τους χρειαζόμαστε τους Αγίους Πατέρες. Πέρασε η εποχή τους. Ήταν για άλλες εποχές. Ζούμε τώρα στην μεταπατερική εποχή. Φύγανε από την μεταπατερική εποχή». Και πολύ σωστά ένας θεολόγος, θα τον ονομάσω, ο Νίκος Σωτηρόπουλος, είπε: «Μα τότε πρέπει να πούμε ότι πρέπει να πάμε και στην μεταποστολική εποχή. Αν οι εποχές αλλάζουν, και το Ευαγγέλιο και το κήρυγμα των Αποστόλων πρέπει να αλλάξει, να πούμε λοιπόν και η μεταποστολική εποχή. Να καταργήσουμε και τους Αποστόλους, να καταργήσουμε και τους Πατέρες». Και σήμερα λοιπόν εδώ εμείς υμνούμε τους Αγίους Πατέρες, και περνάει ο λογισμός μου: όλοι αυτοί, με την ευλογία μάλιστα του τοπικού επισκόπου Δημητριάδος στο Βόλο, έγιναν όλα αυτά. Όλοι αυτοί οι οποίοι λένε πως αφήσε τους Αγίους Πατέρες, πως σήμερα θα πάνε στις εκκλησίες και θα υμνήσουν τους Αγίους Πατέρες, δεν θα αισθάνονται ένοχοι όταν θα ψάλουν «Των Αγίων Πατέρων ο χορός, ο Θεία παρεμβολή, Θεηγόριο πλήτε παρατάξεως Κυρίου, αστέρες πολύφωτοι του νοητού στερεώματος, της μυστικής αιώνια καθαίρετη πύργη, τα μυρίπνο άνθη του παραδείσου, τα πάνχρηστα στόματα του λόγου». Πως θα αισθάνονται? Νικαία το κάπχημα, οικουμένης αγλάισμα. Καυχόμαστε για τους πατέρες. Είναι αγλάισμα, είναι ομορφιά, είναι στολίδι οι Άγιοι Πατέρες. Και δέστε λοιπόν που έχει φτάσει αυτή η αντίχριστη παγκοσμιοποίηση ακόμη και στους κόλπους της Εκκλησίας. Με τον Μεγάλο Κωνσταντίνο έχει φτάσει στο σημείο, ενοχλήθηκε ο Μέγας Κωνσταντίνος, α, εδώ ο Άριος μας δημιουργεί προβλήματα, θα δημιουργήσει προβλήματα μέσα στην αυτοκρατορία με τη διδασκαλία, θα προκαλέσει σχίσματα και αιρέσεις και διαφωνίες, πρέπει να υπάρχει ενότητα. Και αμέσως ο αυτοκράτορ έκανε τη σύνοδο για να καταργήσει αυτήν. Και τώρα ερχόμαστε αντίθετα και στρεφόμαστε εναντίον της Εκκλησίας, εναντίον της διδασκαλίας, και βάζουμε του κόσμου τα άλλα ζυζάνια και του κόσμου τις άλλες διαβολικές διδασκαλίες, και διαιρούμε και κατακαιρματίζουμε τον κόσμο. Σήμερα λοιπόν, αγαπητοί μου, που εορτάζουμε την πρώτη ενικαία Οικουμενική Σύνοδο, το παράδειγμά της ας φωτίσει τους ηγέτες μας, τους επισκόπους ιδιαιτέρως, σε συμφωνία όλων των πατριαρχών, να αποφασίσουν λοιπόν όλοι, γιατί αυτό είναι γνώρισμα Οικουμενικής Συνόδου, αν πρόκειται να πάρουν κάποιες αποφάσεις κατά θέματα αυτά της Εκκλησίας,
εμπρόκειται για την παναίρεση του οικουμενισμού, για το θέμα του ημερολογίου, το θέμα του Πασχαλίου και πολλά άλλα θέματα εφταξίας, μερικά από τα οποία σας ανέφερα, να φωτίσει ο Θεός τους σημερινούς Αγίους Πατέρες, ή αν οι σημερινοί Άγιοι Πατέρες είναι ανάξιοι αυτής της αποστολής των, ας συγκαλέσουν δική του σύνοδο. Πολλές φορές και οι αιρετικοί συγκαλούσαν δικές τους συνόδους, όχι ορθόδοξες. Ας συγκαλέσουν δική του σύνοδο και ας πούν ότι ο οικουμενισμός δεν είναι αίρεσης. Όταν παίρνουν τα αποφάσεις εναντίον της Αγίας Γραφής, εναντίον των προηγουμένων συνόδων, δεν είναι αποφάσεις οικουμενικές, και οπωσδήποτε θα ευδοκίσει ο Θεός να έρθει κάποια φορά κάποια οικουμενική ορθόδοξη σύνοδος, η οποία θα αντιμετωπίσει το σοβαρό θέμα της πίστεως του οικουμενισμού και θα βάλει τάξη στα πράγματα της Εκκλησίας. Αμήν.